Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο γήπεδο της Προοδευτικής, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Προοδευτικής. Η Προοδευτική ξεκινήσει την προετοιμασία της για την καινούρια αγωνιστική χρονιά και το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον αρχηγό της Προοδευτικής, τον Γιώργο Θεοδωρίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλή αγωνιστική χρονιά. Καλησπέρα. Και ελπίζουμε έτσι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να ολοκληρωθεί κανονικά, να μην έχουμε έτσι κάποια διακοπή. Ναι. Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Λοιπόν, Γιώργο, έτσι μια νέα ομάδα, να πούμε έτσι, την καινούργια σεζόν, διότι εκτός από σένα, άλλοι τρεις παίκτες, έτσι, εσύ, ο Παλάτσιος, ο Στεφανής Κοντός. Και ο Κοντός, είστε από την... Το Χρυζανίδης, τέσσερις. Τέσσερις, έτσι. Ναι. Είστε οι μόνοι που μείνατε από το περσινό ρόστερ, να πούμε, έτσι. Ναι, όλα ναι. Τα υπόλοιπα νέα πρόσωπα. Ναι. Πώς είναι έτσι, καταρχήν πώς κυλάει η προετοιμασία μέχρι στιγμής, Γιώργο? Καλά πάει. Δυνατή προετοιμασία, μπορώ να πω. Ξεκινήσαμε νωρίς. Εξελίσσεται καλά. Υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν ξέρω αν θα γίνουν κάποιες ανανεώσεις, τι θα γίνει, αν θα φύγουν κάποιοι παίχτες. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ εντελώς. Πάντως η ομάδα, πιστεύω πολύ σε αυτήν την ομάδα, θα πάει πολύ καλά. Πολλά νέα πρόσωπα, έτσι, και έμπειροι παίχτες, Γιώργο, έτσι. Και έμπειροι παίχτες, ήρθαν, μας τελέχωσαν έμπειροι παίχτες, καλά παιδιά. Θα φτιάξουμε καλά αποδυτήρια. Πάνω απ' όλα, για να μπορούμε να λειτουργήσουμε και στον αγωνιστικό χώρο αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα ευχόμαστε, δηλαδή το πιστεύουμε όλοι, ότι θα είμαστε νικητές. Πώς είναι το κλίμα έτσι μεταξύ σας, έχετε δέσει? Εντάξει, είναι μικρό το χρονικό διάστημα, νόρισα. Μπορώ να πω ότι... Αλλά έχουμε γνωριστεί με τα παιδιά, συνεχίζουμε να γνωριζόμαστε, μέρα με τη μέρα εξελίσσονται οι σχέσεις μας. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά, γιατί είμαστε καλά παιδιά όλοι και το κλίμα και η νοοτροπία εδώ στην Προοδευτική θα τους βάλει όλους σε ένα κλίμα και μια νοοτροπία η οποία αξίζει να υπάρχει στην Προοδευτική και δεν θα αλλάξει και ποτέ. Δεν μένει πάνω απ' όλα η ομάδα. Γιώργο, εκτός από τους παίκτες, έτσι, νέο πρόσωπο και στην τεχνική ηγεσία, έτσι. Ναι. Νέος προπονητής, ο Δημήτρης ο Αρναούτης, στη θέση του, έτσι, του Αντώνη Καλαμάκη που ήταν. Πώς είναι και ο coach? Για μένα, λίγο καιρό τώρα που τον έχω γνωρίσει, εξαιρετικός άνθρωπος, έχει γνώσεις, μπορεί να με τις μεταλαμπαδεύσει πολύ καλά και σωστά. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους που έχω συνεργαστεί, αν όχι ο καλύτερος. Λοιπόν, Γιώργο, τη δική σου άποψη για, για τη φετινή πορεία της Προοδευτικής στο φετινό πρωτάθλημα του ενός γύρου. Πώς κρίνεις την πορεία της ομάδας? Είσαι ικανοποιημένος από την βαθμολογική συγκομιδή της Προοδευτικής στο... Για πέρσι μου λέτε? Ναι. Για το πρωτάθλημα που έληξε, ναι, του ενός γύρου. Προφανώς δεν είμαι. Άμα δεν βγαίνουμε πρωταθλητές, σε αυτή την ομάδα δεν είμαστε ευχαριστημένοι ποτέ. Και αυτή η νοοτροπία θα συνεχίσει να υπάρχει εδώ πέρα. Ο μόνος στόχος είναι αυτός. Κανένας άλλος. Όλο τα άλλα είναι αποτυχία. Άρα, ο στόχος της Προοδευτικής, την καινούρια σεζόν, το καινούριο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, είναι η άνοδος? Μόνο η άνοδος. Τίποτα άλλο. Με ό,τι λιγότερο είμαστε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό, και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Γιώργο, είσαι από τους παλαιότερους, έτσι, να πούμε, έτσι, παίκτες στην Προοδευτική. Είμαι από τις ακαδημίες εδώ πέρα πάνω από 10 χρόνια στην ομάδα. Αν σου έλεγα, Γιώργο, να μου ξεχωρίσεις την καλύτερη σου σεζόν με την Προοδευτική όλα αυτά τα χρόνια, τι θα μου έλεγες? Τις καλύτερες σου αγωνιστικές στιγμές, να πούμε. Εντάξει, μία από τις καλύτερες ήταν ένα κύπελο που είχα ζήσει στο Καρεσκάκι, που το είχαμε πάρει τότε. Βέβαια δεν είχα παίξει γιατί ήμουν μικρός, αλλά με είχε πάρει στην πρώτη ομάδα ήμουνα. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, με την ομάδα της Προοδευτικής δεν έχω ζήσει μεγάλες στιγμές, γιατί ήμουν όλο σε χρονιές οι οποίες
υπήρχαν προβλήματα. Δυστυχώς. Γι' αυτό πιστεύω ότι φέτος τα έχουμε μαζέψει όλα, είμαστε οργανωμένοι καλύτερα και γι' αυτό πιστεύω θα πάμε και μπροστά. Ωραία. Ελπίζω να συνεχίσει αυτό που υπάρχει δηλαδή τώρα, γιατί δεν υπήρχε ποτέ. Όλο υπήρχαν προβλήματα, δεξιά και αριστερά. Άρα φέτος, λες Γιώργο, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όχι, έτσι μέχρι όχι, στιγμή όχι. Στην προετοιμασία. Είμαστε αρκετά ολοκληρωμένοι σαν ομάδα. Προφανώς και χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος φέτος, γιατί γίνονται προσπάθειες. Και νέα διοίκηση, Γιώργο, έτσι. Και νέα με διοίκηση. Πρόεδρο τον κύριο Αραβαντινό, γενικός αρχηγός ο κύριος Αλέκος Δαβέλης. Ναι, ναι. Είναι δίπλα σας, Γιώργο. Ναι, ναι, τον Αλέκο τον ήξερα κιόλας. Πολύ καλός άνθρωπος και αυτός βοηθάει. Με τον κύριο τώρα... με τον πρόεδρο δεν έχω συνεργαστεί εγώ ξανά στο παρελθόν. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Άμα δεν ζήσω κάποιον, δεν έχω κάποια άποψη. Θα κυλήσει ο χρόνος και θα δείξει από εκεί και πέρα. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο αρχηγός της προοδευτικής, Γιώργος Θεοδωρίδης, στους φιλάθλους της ομάδας? Τι να περιμένουν και από εσένα και από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Θα τα δώσουμε όλα. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι θα είμαστε πρωταθλητές. Αυτό. Τίποτα άλλο. Και το μήνυμά σου στους φιλάθλους. Οι φιλάθλοι να έρθουν έτσι να σας στηρίξουν. Οι φιλάθλοι προφανώς και τους θέλουμε κοντά μας. Μας εμψυχώνουν πάντα. Είναι ένας λόγος που θέλουμε να κερδίζουμε κάθε φορά. Και θέλουμε να τους έχουμε στο πλευρό μας, να παίρνουμε τις νίκες όλοι μαζί. Και να πανηγυρίζουμε μαζί στο τέλος. Ωραία. Κλείνοντας, τη δική σου ευχή, έτσι, εν ώψη της καινούριας σεζόν. Όλα καλά, με υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα και να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά, έτσι, να μην έχουμε κάποια διακοπή. Εννοείται αυτό. Και να επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας, που είναι η άνοδος. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.